18χρονου, το ότι τον χτυπούσε, τον έκαιγε με ανατήρα και πήγε και σε κλινική εγκαυμάτων, τελικά υπήρξε και παραδοχή στο δικαστήριο. Δεν θα πω κάτι άλλο, μπας και πούμε κάτι που δεν ισχύει με ακρίβεια. Να πάμε στην Έρικα Καβάζη που έχει όλες τις πληροφορίες. Έρικα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Αντρέα, κυρίες και κύριοι. Συμπεριφορά σαδιστή χαρακτηρίζουν από την αστυνομία τα όσα έκανε ο 21χρονος Ελληνοκύπριος σε 18χρονο από την Ρουμανία. Να πούμε ότι οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονταν από την σχολική περίοδο, ωστόσο στη συνέχεια τον μόλις τον περασμένο Αύγουστο οι δυο τους ήρθαν ξανά σε επαφή με τον 21χρονο να συναντιέται με τον 18χρονο σε διάφορα σημεία της Λεμεσού. Τον έπαιρνε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας με το αυτοκίνητο και με τη μοτοσυκλέτα του, τον οδηγούσε σε διάφορα ερημικά σημεία όπου τον χτυπούσε αστικά στα χέρια και στην κοιλιακή χώρα, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να του προκαλούσε και εγκάβματα με αναπτήρα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Αυτά, όπως ανέφερε στην αστυνομία 21χρονος που παραδέχθηκε την διάπραξη αυτών των αδικημάτων, φαίνεται να τα έκανε αφού και ο ίδιος, δικαιολογώντας ότι ο ίδιος δεν ξέρει τον λόγο που το έκανε προς τις αρχές. Να πούμε ότι ο 18χρονος στην κατάθεση του, όπως ανέφερε στην αστυνομία σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, φαίνεται να του αποκάλυψε ότι απολάμβανε τον πόνο που προκαλούσε στον 18χρονο, ο οποίος, να πούμε, ότι νοσηλεύεται στην κλινική εγκαυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Η κατάσταση του θεωρείται σοβαρή, όμως εκτός κινδύνου. Ο 21χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο υπεράσπισης. Δεν έφερε καμία ένσταση στην κράτησή του και τέθηκε υποκράτηση για περίοδο 8 ημερών. Αντρέα. Έρικα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω.